ρίχνω στα κενά. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου, καλώς ήλθατε στο part 4 που κάνουμε όλη τη διαδικασία για την εμφύτευση μαλλιών. Έχουν περάσει 10 μέρες, ακριβώς όσες χρειάζονται για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Όπως βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει να μακραίνει το μαλλί και τα γένια, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά μου είπαν από την κλινική ότι από τις πρώτες 7 μέρες μπορώ να κουρευτώ στα γύρω-γύρω. Έχουν περάσει 10 μέρες, οπότε σκέφτηκα σήμερα να κουρέψω μόνος μου τα πλαϊνά, να κάνουμε και έτσι μια αλλαγή, να νιώσω κι εγώ λίγο καλύτερα. Αλλά πέρα από αυτό, πλέον πρέπει να ξεκινήσω κάποιες θεραπείες και πιο συγκεκριμένα μου έχουν γράψει εδώ πέρα στο χαρτί ότι πρέπει να ξεκινήσω την μινοξιδίλη και τη φιναστερίδη. Είναι σε σπρέι και σε τζέλ. Θα σας πω σε λίγο πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε και κάθε πότε. Οπότε, για αρχή λέω να κουρευτώ, να κάνω και ένα μπανάκι και συνέχεια να βάλω τα προϊόντα τα ειδικά που έχουν. Ας σας κάνω όμως και ένα λίγο κοντινό να το δείτε πώς έχει γίνει μέχρι στιγμής. Εδώ είναι αυτή η κατάσταση. Αυτά τα σημεία εδώ πέρα, αυτό και αυτό, είναι αρκετά σκληρά γιατί από σήμερα θα ξεκινήσω να κάνω κανονικό μασάζ. Εδώ πέρα στα γένια είναι όλα super θα έλεγα, έχουν εμφανιστεί κανονικά οι τρίχες. Εδώ θέλω να δω λίγο να μαλακώσει αυτό το σημείο, αλλά φαντάζομαι μέρα με τη μέρα όλο και θα μαλακώνει, που θα του κάνω και κανονικό μασάζ και θα βάζω και τα προϊόντα τα ειδικά που έχουν. Λοιπόν, πάμε να κουρευτώ και συνεχίζουμε με τα προϊόντα. Ξεκινάμε το κούρεμα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θέλω να δω πιο πολύ πώς θα είναι το πίσω μέρος που ήταν η δότρια περιοχή. Θέλω να δω αν θα φαίνονται σημαδάκια τώρα που θα το κάνω γουλή από πίσω. Για να δούμε. Δεν είναι δυνατόν να μην φαίνεται τίποτα. Όταν σας λέω δεν φαίνεται τίποτα, το παραμικρό σημαδάκι σαν να μην έκανα ποτέ τίποτα πίσω στο κεφάλι. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει ούτε ένα τσακ σημαδάκι να πεις ότι ίσως να έχει κάνει κάτι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το βλέπετε. Σας το έχω φέρει όσο πιο κοντά γίνεται. Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα. Έχω σοκαριστεί. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά. Τέλειο. Έτοιμο το κούρεμα, έγινα σένιος και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω ένα μπανάκι και να λουστώ όπως πάντα με το Fantastic. Επιστρέφω για να ξεκινήσουμε και τη θεραπεία που σας έλεγα πριν. Ήρθα τώρα να σας πω τι θεραπεία πρέπει να κάνω από εδώ και στο εξής με τα προϊόντα που μου έχουν δώσει. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι έναρξη μινοξιδίλ 5% μετά από 10 μέρες για τους επόμενους 12 μήνες. 3 με 4 ψεκασμούς στη λήπτρια περιοχή κάθε βράδυ σε στεγνό κεφάλι με μασάζ. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα το προϊόν, την μινοξιδίλη στην ουσία το σπρέι, κάθε βράδυ 3-4 ψεκασμούς. Έναρξη gel finasterid 2,5% μετά από 10 μέρες κάθε πρωί σε στεγνό κεφάλι με μασάζ στη λήπτρια και δότρια περιοχή. Οπότε κάθε πρωί πρέπει να βάζω από αυτό εδώ πέρα το gel που μου έχουν δώσει και κάθε βράδυ από το σπρέι που έχουν τη μινοξιδίλη. Οπότε επειδή είναι βράδυ και έχουν στεγνώσει τα μαλλιά μου, θα βάλω κατευθείαν το σπρέι και τώρα θα το ξεκινήσω από αύριο το πρωί το gel με το που θα ξυπνήσω. Οπότε πάμε να βάλουμε από το σπρέι 3-4 ψεκασμούς. Κουνάμε καλά. Να ρίξω. Ωραία. 1, 2. Εκεί είμαστε και θέλει και στα γένια. Καλό μασάζ. Οπότε πάμε να του κάνουμε μασάζ όπως ακριβώς λέει. Και στα γένια μασάζ. Ωραία, αφού έβαλα και το σπρέι, αύριο το πρωί θα ξεκινήσω να βάζω, όπως σας είπα, και τη φιναστερίδη το τζέλ. Οπότε τα λέμε αύριο το πρωί. Το ίδιο είναι και αυτό με μασάζ από ό,τι βλέπω και διαβάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, τα λέμε το πρωί. See you, good night. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα βάλουμε το τζέλ φιναστερίδης εδώ πέρα και στη λήπτρια και στη δότρια περιοχή και λέει να κάνεις απαλό μασάζ σε όλο το κεφάλι. Οπότε πάμε να βάλουμε, να ξεκινήσουμε. Α, είναι όντως τζέλ, είναι διάφανο για να καταλάβετε. Θα ξεκινήσω πίσω. Λέει σε στεγνό κεφάλι να το βάζεις και συνεχίζω με το μπροστά μέρος.
Ωραία. Και αφού βάλαμε το τζέλ, το βράδυ θα ξαναβάλω το σπρέι. Και αυτό θα γίνεται τώρα για τον υπόλοιπο καιρό. Το επόμενο update που θα σας κάνω θα είναι που θα έχουν μακρύνει λίγο τα μαλλιά. Να δούμε και πόσες τριχούλες θα πέσουν. Γιατί από ό,τι μου έχουν πει, κάποιες τρίχες θα πέσουν όπως και στα γένια. Και γενικά να δούμε πώς θα αρχίσει να μακραίνει το μαλλί. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και τα λέμε σε λίγες μέρες, φαντάζομαι. Επέστρεψα μετά από 2,5 μήνες και κάτι παραπάνω μετά τη μεταμόσχευση για να σας κάνω ένα update να δείτε πώς έχουν μακρύνει ήδη τα μαλλιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα πρώτα αποτελέσματα μου έχουν πει από την Advanced Hair Clinics ότι τα βλέπεις στους 4 με 6 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα στο χρόνο επάνω. Παιδιά, έχω να σας πω ότι ήδη στους 2,5 μήνες έχει γεμίσει πάρα πολύ το μαλλί, δηλαδή δείτε εδώ πέρα πώς έχουν γεμίσει τα κενά, βέβαια φεγγίζει ακόμα όπως βλέπετε, αλλά ήδη μέσα σε 2,5 μήνες έχω δει τεράστια διαφορά. Καλά, δεν το ζητώ για τα γένια, νομίζω ότι έχουν βγει ήδη τρίχες, αν και μου είπαν εκεί πέρα ότι έχει ακόμα να φουντώσει. Σας το δείχνω και λίγο πιο κοντά να δείτε πώς έχουν βγει ήδη τρίχες και πώς έχει ενωθεί εδώ πέρα. Σας δείχνω και το μαλλί από πολύ κοντά να δείτε πώς έχουν πυκνώσει τα μαλλιά. Και έχω να σας πω ότι εξακολουθώ να κάνω κανονικά τη θεραπεία με τη μινοξιδίλη και τη φιναστερίδη. Καθημερινά τα βάζω αυτά. Όπως και το σαμπουάν, το φανταστικ. Βλέπετε ότι στα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube ότι το μαλλί μου είναι πάρα πολύ πυκνό, ότι δεν έχει αυτά τα κενά. Και μου στέλνετε πάρα πολύ μήνυμα και μου σχολιάζετε κιόλας από κάτω. Τσέντε, κιόλας βγήκαν τα μαλλιά, τόσο γρήγορο αποτέλεσμα. Έχω να σας πω, παιδιά, ότι στην Advanced Hair Clinics έχουν τη δικιά τους πούδρα άμεσης κάλυψης. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Εγώ σκεφτείτε, έχω πάρει το black, το πιο σκούρο. Και τι κάνεις, απλά ρίχνεις επάνω στο μαλλί και γεμίζεις τα κενά. Οπότε, παιδιά, όποιος κάνει τη μεταμόσχευση μαλλιών δεν θα έχει πρόβλημα μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα, διότι μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό και να του λύσει τα χέρια, να βγαίνει κανονικά έξω και να μην το καταλαβαίνει κανείς. Βέβαια, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και χωρίς να έχεις κάνει μεταμόσχευση, απλά να έχεις κάποια κενά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το προϊόν. Θα σας δείξω τώρα εγώ live on camera πώς γεμίζω τα κενά, πώς το ρίχνω επάνω στο μαλλί μου, να δείτε πόσο απλό και εύκολο είναι. Λοιπόν, το ανοίγω και απλά σαν αλάτι ρίχνω στα κενά. Όπως βλέπετε, έχει πέσει λίγο στο κουτελό μου. Παίρνω εγώ ένα μωρομάντιλο, εγώ αυτόν τον τρόπο έχω βρει, και απλά το καθαρίζω. Και δείτε, κατευθείαν έχει φύγει όλο. Για να το σταθεροποιήσω αυτό, ρίχνω λίγη λάξη συνήθως επάνω και δεν πηγαίνει πουθενά, δεν κουνιέται καθόλου. Και βλέπετε πώς γέμισε κατευθείαν τα κένα και δεν φαίνεται τίποτα. Είναι τελείως φυσικό το αποτέλεσμα. Επίσης, έχω να σας πω ότι πήγα και για PRP, οπότε πάμε να δούμε τα πλάνα, να δούμε τι είπε και ο γιατρός για την εξέλιξη των μαλλιών μου και πώς γίνεται και η θεραπεία PRP. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το PRP, σας έχω πει στο part 2 που το έχουμε αναλύσει με τον γιατρό. Έχω κάνει ήδη το πρώτο PRP, εγώ το έκανα όταν έκανα το χειρουργείο, οπότε ήρθε σήμερα η ώρα να κάνω το δεύτερο PRP. Τώρα είμαστε στο τρίμηνο περίπου, έτσι. Ναι. Εκ πρώτης όψεως, λοιπόν, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχει σταματήσει η φάση της απόπτωσης και έχει αρχίσει δειλά-δειλά με το ρυθμό του να εξελίσσεται το φαινόμενο της επαναφύτρωσης. Και αυτό που παρατηρούμε, και φαντάζομαι το νιώθεις και εσύ όταν χτενίζεις ή αγγίζεις τα μαλλιά σου, ναι, είναι ότι υπάρχουν τρίχες σε διαφορετικά μήκη. Υπάρχουν δηλαδή πιο παλιές, οι οποίες έχουν το μήκος από τις υπόλοιπες, είχαν μεγαλώσει και μείναν εξ αρχής. Και υπάρχουν και άλλες που είναι πιο κοντές. Εσύ μπορεί να τις νιώθεις, εγώ τις βλέπω τώρα με τη μεγέθυνση, με τα γυαλιά. Εσύ μπορεί να τις νιώθεις το χέρι σου σαν όταν ακουμπάς, σαν αγκαθάκια μικρά. Ναι, σαν να είναι πολύ κοντά. Ναι. Έτσι. Είναι οι καινούργιες οι τρίχες που είχε πέσει το στελεχός τους, όπως είχαμε περιγράψει, μετά τη δεύτερη εβδομάδα μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα. Και τώρα σταδιακά επαναφύονται. Και αυτό θα συνεχίσει να το νιώθεις για ένα διάστημα 4 έως 6 μηνών ακόμη. Αφού λοιπόν κλείνουμε τώρα και τον τρίτο μήνα, θα συνεχίσουμε και σήμερα. Έχουμε ήδη κάνει την αιμοληψία με την εφαρμογή του PRP. Ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα μικρά-μικρά τσιμπηματάκια, ναι. Ναι. Ελπίζω ότι δεν σε πονάει ιδιαίτερα. Όχι, είναι ίσα που. 18 Ιανουαρίου του 2023 και παιδιά, σχεδόν μετά από 3 χρόνια ήρθα να σας πω πραγματικά την αληθινή μου γνώμη και όντως αν πέτυχε το χειρουργείο. Βέβαια, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να σας το πω, γιατί το βλέπετε και μόνοι σας. Πιο τέλειο δεν γίνεται να είναι το μαλλί μου, το βλέπετε, μετά από 3 χρόνια και είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν τον πρώτο χρόνο. Και θα σας το φέρω και πιο κοντά να το δείτε όσο μπορείτε, να δείτε πόσο πυκνό είναι το μαλλί μου. Έχω να σας πω ότι
δισκόνη τα fibers, την πούδρα αυτή που έχουν στην Advanced Hair Clinics. Την χρησιμοποιώ μόνο όταν βάζω gel στο μαλλί που γίνονται πιο αραιά τα μαλλιά μου, γιατί κάνω αυτό το wet look. Κατά τα άλλα δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα. Οπότε έχω να σας πω με ένα πάρα πολύ μεγάλο ναι ότι πέτυχε το χειρουργείο και έχω να σας πω ότι πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει επάνω μου και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου και θα το ξανά κάνα άνετα όσες φορές ακόμα χρειαζόντουσαν, γιατί δεν πόνεσα καθόλου και η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Και επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά στο Instagram, πάρα μα πάρα πολύ, δείτε όλα τα βίντεο, σας λύνουμε όλες σας τις απορίες από το πρώτο part μέχρι το 4, σας τα έχουμε λύσει όλα και έχω να σας πω ότι ακόμα μέχρι και σήμερα χρησιμοποιώ φιναστερίδι και μινοξιδίλη κανονικότατα, όπως και τα PRP. Αυτά τα κάνεις για φόρους ζωής, για προληπτικούς λόγους, αλλά και για τη συντήρηση των μαλλιών που έχεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο link θα βρείτε όλα τα social media της Advanced Hair Clinics και μπορείτε να κάνετε ένα ραντεβού, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε εκεί πέρα σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Θα σας λύσουν όλες σας τις απορίες. Και κάτι τελευταίο για να μην το ξεχάσω, δείτε και το πίσω μέρος πώς είναι, γιατί είμαι και φρεσκοκουρεμένος τώρα. Οπότε μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται το πίσω μέρος, που βασικά δεν φαίνεται απολύτως τίποτα βασικά. Και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι εκπληκτικό. Το ξέρω ότι καθυστέρησα να σας κάνω το τέταρτο μέρος, αλλά ήθελα και εγώ λίγο να αφήσω τα χρόνια να περάσουν, να δω τι θα γίνει όντως με τα μαλλιά. Γιατί μπορεί στον ένα χρόνο να είναι όλα καλά, στον επόμενο να πέσουν όλα. Δεν ήξερα κι εγώ, αλλά έχω να σας πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και καλύτερα, γιατί κάνω και τη θεραπεία που πρέπει, έτσι μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι έβαλες μαλλιά και τέλος, πρέπει να τα προσέχεις και εσύ τα μαλάκια σου και με το σαμπουάν σου και με τα σπρέι σου και με τις μινοξιδίλες σου και με τα PRP σου. Πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά νομίζω αξίζει γενικά το αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ό,τι απορία έχετε, γράψτε την κάτω στα σχόλια, αλλά καλύτερα απευθυνθείτε στους ειδικούς στην Advanced Hair Clinics. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και γεια σας.